Αγαπητές, αγαπητοί συνάδελφοι, ονομάζομαι Γεωργία Μπαρκούρα και έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω ένα νέο βιβλίο των εκδόσεων Χρήστος Καραμπάτος με τίτλο «Ohne Fleiß, kein Preis, διδάσκοντας γερμανικά σε μαθητές με δυσλεξία». Όλο και πιο συχνά συναντάμε μαθητές με τη λεγόμενη Lese- und Rechtschreibstörung και πολλοί συνάδελφοι μας ζητούν υποστηρικτικό υλικό για τους μαθητές αυτούς και για τη διάγνωση των τυχόν δυσκολιών, καθώς στο χώρο του DAF υπάρχει έλλειψη σχετικού υλικού για χρήση στο μάθημα. Το βιβλίο «Ohne Fleiß, kein Preis» είναι προϊόν της ερευνητικής δραστηριότητας της συγγραφέως, κυρίας Σοφίας Τσακαλίδου, η οποία σε αυτό εστιάζει φυσικά στους μαθητές με δυσλεξία, αλλά περιλαμβάνει και όλους τους μαθητές που μαθαίνουν γερμανικά, με σκοπό την ενίσχυσή τους σε τυχόν δυσκολίες που μπορεί να παρουσιάσουν. Το βιβλίο έρχεται μαζί με το τεύχος που περιέχει τα έγχρωμα φύλλα εργασίας για φωτοτυπία και χρήση στο μάθημα. Ας δούμε τώρα τα περιεχόμενα του βιβλίου, το οποίο χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος σκιαγραφούνται τα χαρακτηριστικά της δυσλεξίας κατά την εκμάθηση των γερμανικών ως ξένης γλώσσας και σας δίνονται προτάσεις διδακτικής μεθοδολογίας. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει δραστηριότητες αξιολόγησης και καταγραφής των δυσκολιών σε τρεις διαφορετικούς τομείς. Στη φωνολογική επίγνωση, την ορθογραφημένη γραφή και την κατανόηση γραμμάτων, συλλαβών και λέξεων. Στο τρίτο μέρος θα βρείτε μία μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων για τη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών με δυσλεξία. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες έχουν δοκιμαστεί στην τάξη. Επίσης, θα βρείτε στο βιβλίο τα χαρακτηριστικά και τις δυσκολίες των μαθητών με δυσλεξία κατηγοριοποιημένες σε 4 διαφορετικούς πίνακες. Ο ένας αφορά τη γραφή και την ορθογραφία, ο δεύτερος τις δυσκολίες κατά τη γενική συμπεριφορά, ο τρίτος τις δυσκολίες στην ανάγνωση και ο τέταρτος αναφορικά με τη μνήμη και την προσοχή. Εδώ βλέπετε ένα απόσπασμα από τον πίνακα νούμερο 1. Στο βιβλίο θα βρείτε τις δραστηριότητες αξιολόγησης και καταγραφής των δυσκολιών και 3 τεστ τα οποία μπορείτε να δώσετε στους μαθητές σας μετά από 30 διδακτικές ώρες και θα σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε και να καταγράψετε τις δυσκολίες τους σε ό,τι αφορά, όπως είδαμε και στα περιεχόμενα, τη φωνολογική επίγνωση, την ορθογραφημένη γραφή και την κατανόηση των γραμμάτων, των συλλαβών και των λέξεων. Φυσικά τα τεστ συνοδεύονται από το αντίστοιχο απαραίτητο υλικό που υπάρχει στα φύλλα εργασίας, όπως οι καρτέλες εξέτασης που βλέπουμε για παράδειγμα εδώ, τα φύλλα για τον μαθητή, τα φύλλα του καθηγητή και άλλα. Θα ήθελα να τονίσω ότι η γραμματοσειρά που βλέπετε εδώ στις καρτέλες εξέτασης, αλλά και σε όλα τα φύλλα εργασιών για τον μαθητή, είναι η λεγόμενη Open Dyslexic, η οποία εξυπηρετεί ιδιαίτερα στην ανάγνωση. Όπως ανέφερα και πριν, στο τρίτο μέρος του βιβλίου θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων για τη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών με δυσλεξία. Σε κάθε δραστηριότητα σας δίνονται πληροφορίες σχετικά με το πού στοχεύει, ποιες είναι οι διδακτικές συνθήκες, αν δηλαδή μπορεί να δουλευτεί ατομικά, σε ζευγάρια, ομαδικά, γραπτά ή προφορικά στην τάξη, λεπτομερείς οδηγίες και φυσικά η λύση. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι όλες οι δραστηριότητες είναι κατάλληλες για το επίπεδο γλωσσομάθειας Α1, για αρχάριους δηλαδή μαθητές, και όπως είπα και νωρίτερα,
Είναι όλες δοκιμασμένες στην τάξη. Θα βρείτε επίσης πολύ χρήσιμα μνημονικά βοηθήματα, όπως αυτά που βλέπετε εδώ, και πολύ όμορφες ιδέες, όπως τον σελιδοδείκτη Μεταφωνίεντα, που μπορείτε να τον δώσετε στους μαθητές σας και να τον έχουν στο βιβλίο τους ως ένα μνημονικό βοήθημα. Επίσης, ασκήσεις για πολύ χαρακτηριστικά προβλήματα της δυσλεξίας που σίγουρα θα έχετε αντιμετωπίσει, όπως την ορθή γραφή του γράμματος «ε» είτε σε πεζό είτε σε κεφαλαίο ή την διάκριση ανάμεσα στο «οι» και το «αι». Στα πλαίσια τώρα της φωνολογικής επίγνωσης θα βρείτε δραστηριότητες όπου ο μαθητής θα πρέπει να διακρίνει το αρχικό γράμμα μιας λέξης ακούγοντάς την και επίσης να εντοπίσει τη σωστή λέξη ανάμεσα σε άλλες. Επίσης, το βιβλίο παρουσιάζει δραστηριότητες της λεγόμενης πολυαισθητηριακής μεθόδου, το γνωστό μας multi-sensorious learning, το οποίο ειδικά για αρχάριους μαθητές μόνο ωφέλη μπορεί να προσφέρει, καθώς τους επιτρέπει να μαθαίνουν με όλες τους τις αισθήσεις. Εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα όπου οι μαθητές μαθαίνουν τα γράμματα χρωματίζοντάς τα μέσα σε αυτή την άσκηση. Ή μία άλλη πολύ όμορφη δραστηριότητα όπου οι μαθητές ασχολούνται με τα γράμματα που τους δυσκολεύουν και τα μαθαίνουν multi-sensorious, σχηματίζοντάς τα δηλαδή με διάφορα υλικά ή γράφοντάς τα στον αέρα. Τέλος, παρουσιάζεται η διαφοροποιημένη διδασκαλία, η γνωστή μας Binnendifferenzierung, καθώς καθένας από μας μαθαίνει διαφορετικά. Προκειμένου τώρα να επωφεληθούν οι μαθητές σας από την εφαρμογή της Binnendifferenzierung, μπορείτε να τους δώσετε στις αρχές της σχολικής χρονιάς ένα ερωτηματολόγιο που θα αφορά τη διεξαγωγή του μαθήματος, όπου θα συλλέξετε εύκολα και γρήγορα πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα των μαθητών σας, αλλά και τις δυσκολίες που μπορεί να παρουσιάσουν και να σχηματίσετε μία εικόνα για τον καθένα ξεχωριστά σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο τάξης. Εδώ βλέπουμε ένα απόσπασμα από το ερωτηματολόγιο αυτό, όπου οι μαθητές αξιολογούν τους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουν καλύτερα. Εάν δηλαδή προτιμούν να ακούν κάποιον να εξηγεί κάτι, να παρατηρούν, να διαβάζουν ή να κάνουν κινήσεις και να παίζουν παντομήμα. Εφαρμόζοντας την Binnendifferenzierung στο μάθημά σας, σίγουρα θα χρειαστείτε δραστηριότητες για τους μαθητές που θα τελειώσουν την εργασία τους νωρίτερα. Μία πολύ όμορφη δραστηριότητα για την οποία σας δίνονται οδηγίες πώς θα την ετοιμάσετε για τους μαθητές σας, είναι η δραστηριότητα Fertig Blume, η οποία είναι μία βεντάλια με μία ποικιλία δραστηριοτήτων, χωρισμένα, όπως βλέπετε πολύ όμορφα, σε χρώματα, οι οποίες δραστηριότητες αφορούν διάφορους τομείς, π.χ. Finde, Rätsel, Illustration, Grammatik, και μπορείτε να τη δώσετε στους μαθητές για να αξιοποιήσουν δημιουργικά το χρόνο τους στα πλαίσια του μαθήματος. Ένα παράδειγμα εδώ από την κατηγορία δραστηριοτήτων Finde, που είδαμε πριν με πράσινο χρώμα, εδώ έχουμε τις 10 προτάσεις που θα βρει κανείς πάνω στα ξυλάκια της κατηγορίας Finde και ο μαθητής θα πρέπει αντίστοιχα να πάρει ένα ξυλάκι, να δει τι γράφει επάνω, π.χ. το 5, βρες 5 χόμπι, να κάνει αυτό που του ζητάει και μετά να το βάλει στην άκρη. Στο βιβλίο θα βρείτε και ποικιλία δραστηριοτήτων, οι οποίες αφορούν την αξιολόγηση των μαθητών σας, πολύ εύχρηστες, όπως είναι οι κάρτες εξόδου. Επίσης, σας δίνουμε μορφές εργασίας στην τάξη, δηλαδή πώς μπορώ να σχηματίσω
ομάδες μέσα στην τάξη και πώς μπορούν οι μαθητές να εργαστούν και να συνεργαστούν με τον καλύτερο τρόπο. Ελπίζω να σας έδωσα μία εικόνα για αυτό το πολύ χρήσιμο, θεωρώ, βιβλίο, το οποίο έρχεται σε εσάς με το τεύχος το οποίο περιέχει τα φύλλα εργασίας, από τα οποία είδαμε και αποσπάσματα, και μπορείτε φυσικά να το προμηθευτείτε από τις εκδόσεις μας σε ειδική τιμή για καθηγητές γερμανικών. Στέλνετε απλά ένα email στο orders@karabatos.gr. Φυσικά, εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεστε διευκρινήσεις, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και τηλεφωνικά. Αν σας άρεσε και σας φάνηκε χρήσιμη η παρουσίαση αυτή, κάντε μας like και εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και ελπίζω να τα πούμε σύντομα και πάλι από κοντά.